Και στον Ισθμό. Εξαρτάται από ποιο δρόμο. Λοιπόν, Αναστάσιος Γκιολής, αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας, εκεί στο Διολκό, είναι το λιθόστρωτο από το οποίο περνούσαν τα καράβια στην αρχαιότητα, από τη μία πλευρά στην άλλη. Ναι, γιατί δεν υπήρχε ο Ισθμός όπως το ξέρουμε τώρα. Όχι, και ίσως ήταν και το πιο σίγουρο μέσο, γιατί είδαμε τι πάθανε οι άλλοι στο Σουέζ, έτσι, που φράκαρε το άλλο. Βέβαια, εμείς δεν έχουμε τέτοια εκεί στον Ισθμό της Κορίνθου. Ναι, βέβαια, από τότε θέλανε να ανοίξουν τη Διόρυγα, ναι. Θέλω να σου πω. Αλλά είχαν βρει αυτό το πολύ έτσι, έξυπνο και πολύ πρωτοποριακό για την εποχή τρόπο για να περνάνε τα καράβια μέσα από αυτό το λιθόστρωτο δρόμο που υπάρχει μέχρι σήμερα. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος θα πάει στην περιοχή θα το δει. Λοιπόν, θα το δούμε και εμείς τώρα εδώ, γι' αυτό πήγαμε. Κύριε Γιολή, καλημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Κοταρίδη, κύριε Πιταρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την αγάπη σας για την Κορινθία. Λοιπόν, τώρα περνάμε και οι ίδιοι από εκεί πολύ συχνά. Και ο Γιάννης πηγαίνοντας στην Πάτρα και εγώ περνώντας από τις Πέτσες. Και το αγαπάμε πολύ εκείνο το μέρος. Τώρα, απλώς να καταλάβω, εσείς βρίσκεστε τώρα, βλέπουμε τη γέφυρα. Αυτή είναι η γέφυρα της Εθνικής, ναι, πίσω, ναι, σας. Έτσι ακριβώς είναι η γέφυρα του Ισθμού. Μάλιστα. Έτσι, της Εθνικής, μπράβο. Ωραία. Άρα εσείς είστε τώρα σε αυτή την γέφυρα, η οποία βουλιάζει, αναδύεται και βυθίζεται κάθε τόσο. Έτσι ακριβώς. Είμαστε σε αυτό το σημείο προς τον Κορινθιακό κόλπο. Α, στην περιοχή, ναι, στο Λουτράκι, από τη μεριά του Λουτρακίου. Γίνονται οι εργασίες. Ναι. Ναι, από την πλευρά του Λουτρακίου, όπου γίνονται οι εργασίες από την εφορία αρχαιοτήτων νομού Κορινθίας. Μάλιστα. Τώρα αυτό είναι επισκέψιμο εκεί το μέρος. Δηλαδή μπορεί κάποιος να πάει και να δει. Βεβαίως, και πίσω μας είναι παρκαρισμένα αυτοκίνητα που έχουν κατέβει άνθρωποι να δούνε το σημείο που γίνονται οι εσκαφές από την εφορία αρχαιοτήτων. Όπως πολύ σωστά είπατε, ο αρχαίος Διολκός εδώ στον Ισθμό είναι ένα σημαντικό μνημείο της ελληνικής αρχαιότητας. Αποτελεί την πρώτη συστηματική προσπάθεια μεταφοράς εμπορευμάτων πλοίων από τον Σαρωνικό προς τον Κορινθιακό, αλλά και αντίστροφα στον 6ο αιώνα π.Χ. μιλάμε. Λοιπόν, να πούμε ότι εμείς βλέπουμε πλάνα. Εμείς βλέπουμε αυτά τα πλάνα. Να. Για να έχει και ο κόσμος μια εικόνα που δεν έχει πάει εκεί στην περιοχή. Εντάξει, ναι. Πάντως όπως τα βλέπουμε εμείς, θέλει μια κυρία την περιφερειάρχα, θέλει λίγο μια, δηλαδή, μια ανάδειξη από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή, αν περάσει κάποιος και δεν έχει ιδέα, δεν ξέρω αν καταλαβαίνει τι βλέπει. Ναι, έτσι ακριβώς. Βεβαίως θέλει ανάδειξη. Ήταν λιθόστρωτος δρόμος με αυλακές που χρησιμεύαν για την κύληση των τροχοφόρων που μεταφέρονταν τα πλοία. Εμείς αυτό θέλουμε ως νέα περιφερειακή αρχή, ως μια περιφερειακή αρχή, όπως λέει και ο Περιφερειάρχης ο Παναγιώτης ο Νίκας, 1,5 χρόνο στην διακυβέρνηση της περιφέρειας Πελοποννήσου, μεσούς της μιας παγκόσμιας πανδημίας, να αναδείξουμε τη βαριά μας βιομηχανία. Για εμάς η περιφέρεια Πελοποννήσου με τα περισσότερα μνημεία πρέπει να πάρει μεγαλύτερο κομμάτι στην πίτα του τουρισμού. Είμαστε μόνο στο 2% από αυτό το τουρισμό που έρχεται στην Κορινθία και στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Είμαστε κοντά στην Αθήνα και πιστεύουμε στον πολιτισμό. Και η καλή συνεργασία τόσο με την κυβέρνηση του Κυριάκου του Μητσοτάκη, με την Υπουργό τη Λίνα τη Μενδώνη, με την εξαιρετική αρχαιολόγο διεύθυνση εδώ της εφορίας αρχαιοτήτων νομού Κορινθίας και τα προγράμματα ΕΣΠΑ, αυτά τα έργα περίπου στο 3 εκατομμύρια ευρώ είναι ενταγμένα στο περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα 2014-2020 της περιφέρειας, να αναδείξουμε και να έρθει κόσμος, να έρθουν σχολεία, να δούνε την ιστορία μας. Οι ξένοι, ξέρετε, γνωρίζουν πολύ καλύτερα σημεία που πρέπει να πάνε να τα δούνε, έχουν τους χάρτες και ξέρουν πριν έρθουν στην χώρα μας τα μνημεία, οπότε εκεί στοχεύουμε. Γιατί είμαστε πολύ κοντά στην Αθήνα, πολύ κοντά στο αεροδρόμιο και αξίζει κάποιος να δει την ιστορία μας. Μάστε, καλά, τώρα συζητάμε για τα αυτονόητα, έτσι. Μα τώρα δίπλα, ξέρει, τώρα μου, το ξέρουνε. Δίπλα στην Αθήνα και με συνδρομική γραμμή. Έτσι, θα μπορούσε να μπαίνει μέσα και σε 40 λεπτά να πηγαίνει να πίνει ο καφέ στην Κόρτα και να γυρνά. Χωρίς να πάρει καν το αυτοκίνητό σου. Τώρα το σημείο εκεί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο. Έτσι, με φυσικό κάλος και με τρομερή ιστορία. Ναι. Και αυτό το πράγμα τώρα το οποίο συζητάμε εμείς. Είναι κάτι εξωπραγματικό, δηλαδή δεν πάει ο νου σου. Ο τρόπος με τον οποίο μετέφεραν τα πλοία μέσα από αυτό το λιθόστρωτο και με αυτόν τον τρόπο στα αρχαία χρόνια είναι αυτές οι εικόνες που βλέπουμε. Ας το αναδείξουμε. Άστε. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Κύριε Κονταρίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πιταρά, πραγματικά ευχαριστούμε για την ανάδειξη. Ευχαριστούμε που είσαστε δίπλα μας. Η Κορινθία και όλη η περιφέρεια Πελοποννήσου αμέσως με το άνοιγμα της αγοράς ευελπιστεί σε κόσμο και την ανάδειξη των αρχαιοτήτων. Εκεί πρέπει να στοχεύσουμε. Είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας μας, ο πολιτισμός. Ωραία, να είστε καλά. Ευχαριστούμε.